Τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο έφτασαν σε διακανονισμό λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η δίκη, με τις κατηγορίες ότι συνωμοτούσαν να διατηρούν τους μισθούς των υπαλλήλων τους χαμηλά. Πρόκειται για τις Apple, Google, Intel και Adobe. Περίπου 64.000 εργαζόμενοι είχαν καταθέσει μήνυση εναντίον των τεσσάρων τεχνολογικών κολοσσών το 2011, ενώ η δίκη είχε οριστεί για τα τέλη Μαΐου. Μεταξύ άλλων κατηγορούσαν τις εταιρείες ότι είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους να μην προσλαμβάνει η μία εργαζομένους της άλλης, προκειμένου να αποτραπεί ένας πόλεμος μισθών και οι υπάλληλοι να μην μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες προσφορές από τους ανταγωνιστές. Η υπόθεση μάλιστα έφερε στο φως της δημοσιότητας την ανταλλαγή email ανάμεσα στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή της Apple, Steve Jobs, τον πρώην CEO της Google, Eric Schmidt και άλλα στελέχη από τη Silicon Valley, στα οποία ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι θα αποφεύγει την πρόσληψη βραβευμένων μηχανικών η μία εταιρεία από την άλλη. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μάλιστα σε ένα email και αφού η Google είχε προσλάβει έναν υπάλληλο της Apple, ο Schmidt έγραψε στον Jobs ότι το στέλεχος της εταιρείας του που έκανε τη συγκεκριμένη πρόσληψη θα απολυόταν. Στη συνέχεια, ο Jobs προώθησε το mail αυτό του Schmidt σε ένα κορυφαίο στέλεχος από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων της Apple, προσθέτοντας σε αυτό ένα χαμογελαστό πρόσωπο, προφανώς δείχνοντας την ικανοποίησή του από την απόφαση του αντιπάλου του. Αν και οι όροι του διακανονισμού δεν έχουν γίνει γνωστοί, οι 64.000 υπάλληλοι διεκδικούσαν μέσω της μήνυσης 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ειδικοί εξηγούν πάντως ότι πρόκειται για το καλύτερο δυνατό τέλος για τους τέσσερις τεχνολογικούς γίγαντες, καθώς εάν πραγματοποιούνταν η δίκη, οι αποζημιώσεις θα μπορούσαν ακόμη και να τριπλασιαστούν και να φτάσουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια βάσει της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.